Καλησπέρα, Νικήτα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά επίσπευση των εμβολιασμών, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ προηγουμένως, ότι ζητάνε πλέον όλη επίσπευση και των ενισχυτικών δόσεων ως τη μόνη ουσιαστική απάντηση στην πανδημία και στην παραλλαγή όμικρον. Τα συμπεράσματα που έχουν εγκριθεί ζητούν συντονισμό των κρατών μελών για να παραμείνουν εν ζωή η ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των πολιτών του ενός κράτους προς το άλλο και η ενιαία αγορά, ενώ την ίδια ώρα σημειώνουν την πρόθεση της Κομισιόν να υιοθετήσει πράξη κατεξουσιοδότηση αναφορικά με τη χρονική ισχύ του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Παρενθετικά, να αναφέρουμε, Νικήτα, ότι στο ίδιο ζήτημα της πανδημίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε δύο ακόμη θεραπευτικά σχήματα, κάτι που χαιρέτησε η Στέλλα Κυριακίδου, σημειώνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο διαθέτει ένα ευρύ φάσμα πολλά υποσχόμενων φαρμάκων. Στο ζήτημα της Συνόδου τώρα και πάλι, να αναφέρουμε ότι εδώ και δύο ώρες οι ηγέτες συζητούν για τη Λευκορωσία και την Ουκρανία σε μια συζήτηση χωρίς κινητά τηλέφωνα και τάμπλετς, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα, όπως έχει ανακοινωθεί μάλιστα επίσημα. Στο πλαίσιο των συζητήσεων για την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναμένεται να καταθέσει στοιχεία και αριθμούς, τα οποία αφενός καταδεικνύουν ότι η Κύπρος είναι πρώτη σε αίτητες ασύλου κατά αναλογία πληθυσμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου ότι δέχεται υβριδική επίθεση από την Τουρκία. Πάντως, η εκτίμηση της Κομισιόν και αρκετών κρατών μελών που υψώνουν ασπίδα προστασίας γύρω από την Τουρκία είναι ότι το καθεστώς της Άγκυρας δεν εργαλειοποιεί πρόσφυγες και μετανάστες και ότι η Κύπρος δέχεται απλώς κάποιες αυξημένες πιέσεις. Θέση η οποία είναι προκλητική και δικαίως προκαλεί προβληματισμό στη Λευκοσία. Να σημειώσουμε ακόμη, Νικήτα, ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης συναντήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας από τη Γαλλία το πρώτο εξάμηνο του 2022. Σημειώνεται ότι η Γαλλική Προεδρία θα κληθεί να διαχειριστεί μεταξύ άλλων και το ζήτημα ενδεχόμενων μέτρων κατά της Τουρκίας για το βαρώσει, μέτρα τα οποία μπλόκαραν την περασμένη Δευτέρα η Γερμανία, η Ιταλία και η Ολλανδία. Ευχαριστούμε, Παύλο. Καλό βράδυ.